Γεια σας φίλοι μου, να είμαι και πάλι με ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα δούμε ακόμα ένα CTF από το Bullhub, συγκεκριμένα το Plank. Μισώ να το... Να το τρέξω κιόλας. Όσοι παρακολουθήσατε το προηγούμενο βίντεο ή γενικότερα παρακολουθείτε τα βίντεο μου, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω αφού έχω τρέξει το VM είναι να βρω την IP που έχει αποδοθεί, που του έχει αποδοθεί. Ένας τρόπος που εγώ έχω συνηθίσει είναι το NetDiscover. Θα μπορούσε να γίνει και με ένα Nmap scan σε όλο το range του δικτύου ή και με ARP scan. Η IP που έχει αποδοθεί στο σύστημα είναι η 215. Θα κάνω ένα Nmap scan στο συγκεκριμένο host να δω τι services υπάρχουν, τι services τρέχουν πάνω στο σύστημα. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το Nmap, οι παραμέτρους που χρησιμοποιώ, που έχω χρησιμοποιήσει εδώ, η παύλα P, παύλα, λέει ότι θα σκανάρουμε όλες τις πόρτες. Παράμετρο Staff 5 λέει στο Nmap να τρέξει σε Aggressive Mode. Η παράμετρο SV κάνει Version Detection. Παύλα παύλα open, απλά να μας επιστρέψει τις θύρες που είναι ανοιχτές. Η παύλα PN απενεργοποιεί το ping, γιατί ξέρουμε ήδη ότι ο host είναι επάνω, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε ping το host για να δούμε αν είναι online ή όχι. Και η παύλα N απενεργοποιεί το DNS resolution. Βέβαια καθυστερεί λίγο. Α, okay, ναι, είναι και το service detection. Το version detection, με συγχωρείτε. Παρ' όλα αυτά αργεί αρκετά. Οπότε, ξεχάστε ότι είπαμε μέχρι στιγμής για το... για τις παραμέτρους. Θα τρέξω μόνο version detection και aggressive. Το Nmap από μόνο το σκανάρει τις top 1024 πόρτες και βλέπουμε ότι μας έχει επιστρέψει τα services που τρέχουν πάνω στο μηχάνημα. Έχουμε έναν SSH server, έναν web server, PTP, το οποίο είναι filtering, PPTP, MySQL, αυτά μέχρι στιγμής, ωραία. Πάμε να δούμε τι τρέχει στο web server. Χωστάρεται ένα site, οπότε θα τρέξω ένα ανοίκτο. Και ένα dirp. Το
Το drip δεν έδωσε κάτι αξιόλογο. Το Νίκτο εδώ βλέπουμε ότι έχει βρει ένα file traversal ή local file inclusion, το οποίο θα το δοκιμάσω αμέσως τώρα κιόλας. Αυτό ήταν ένα fail. Λοιπόν. Okay, βλέπουμε ότι όντως υπάρχει local file inclusion. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ευπάθειες εδώ, τουλάχιστον έτσι λέει το Νίκτο. Αυτό που με ενδιαφέρει από τους users εδώ είναι να δω πόσοι χρήστες υπάρχουν και τι τρέχει ο κάθε χρήστης. Θα σημειώσω τους χρήστες, μα τους έχω για αργότερα. Υπάρχει ένας χρήστης Bob, ο οποίος τρέχει ένα shell. Υπάρχει ο χρήστης Peter. Εδώ αυτό που μου φάνηκε ενδιαφέρον ενδιάμεσα είναι το ότι τρέχει και έναν exim mail server, κάτι το οποίο όμως το nmap δεν μας επέστρεψε. Ας κάνουμε και ένα UDP scan να δούμε. Έχουμε βρει τον Peter, είναι ο χρήστης Paul, ο οποίος τρέχει ένα PD menu, και ο χρήστης backup user, ο οποίος just to make backup easier, τρέχει ένα script το οποίο προφανώς παίρνει κάποια backups. Αυτό θα ήθελα να το δω. Okay. Εδώ στο UDP δεν μας έχει επιστρέψει κάποιον TFTP που βλέπουμε εδώ. Δεν βλέπω κάποιον. Βλέπουμε εδώ ένα TFTP, δεν βλέπω ούτε mail server ούτε TFTP εδώ πέρα. Anyway, θα το κοιτάξουμε αυτό. Βλέπουμε ότι παίρνει ένα βλέπουμε ότι παίρνει backup και σε ένα tar file. Για να δοκιμάσουμε. Okay. Σε πρώτη φάση θέλω να πάω για να προσπαθήσω να συνδεθώ, να δω και να πάρουμε το αρχείο backup.tar. Φαίνεται να έχει κατεβάσει ένα αρχείο, όντως. Αφού κάνουμε untar το συγκεκριμένο αρχείο, θα δούμε δύο φακέλους, έναν home και το φάκελο του που έχει μέσα τα αρχεία του server. You've got me. Δεν ήθελα να πάω σε αυτό το home.
Μπομπ δεν έχει κάτι μέσα. Ο Πολ έχει ένα φάκελο Kiss. Και ο Πίτερ δεν έχει ούτε αυτός. Πάμε λίγο στο Μπομπ. Όχι, ο Πολ είπαμε το έχει, έτσι. Εδώ βλέπουμε κάποια κλειδιά, κάποια RSA keys πρέπει να είναι αυτά, το πιο πιθανόν για τον SSH. Ας δοκιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κλειδιά που έχουμε βρει, να δούμε αν κάποιο δουλεύει. Αυτό μας ζητάει password. Προφανώς και δεν έχουμε κάποιον password. Και αυτό επίσης. Και το τρίτο. Okay. Το τέταρτο, το key με το ID 4 μας δίνει ένα warning για τα permission, για τα δικαιώματα που έχει το συγκεκριμένο αρχείο, το οποίο είναι ένα καλό σημάδι. Βέβαια ζητάει password, αλλά για να δοκιμάσουμε να αλλάξουμε τα δικαιώματα. Και βλέπουμε ότι μόλις το ξανακτελέσουμε μας πετάει στο PD menu που είδαμε ότι τρέχει ο συγκεκριμένος χρήστης. Εδώ έχει κάποιες επιλογές: directory listing, change directory, edit file, who's online, κάποιο browser, telnet και ping. Το telnet και το ping θέλω να τα τσεκάρω γιατί πολύ πιθανό να υπάρχει remote code execution εδώ πέρα. Ξεκινήσω με το ping. Η πρώτη απόπειρα δεν δούλεψε. Ούτε η δεύτερη. Αυτό το telnet. Μπα. Όχι, για να. Οκ, πάμε να δούμε λίγο τα άλλα. Κατά λάθος βγήκα. Change directory. Εδώ μήπως θα μπορούσε. Όχι. Edit file. Who's online. Βλέπουμε ότι ο χρήστης Paul είναι ο μόνος που είναι online. Πας δοκιμάσουμε και εδώ.
Όχι, εδώ μας φορτώνει τον το links, ο οποίος είναι ένας terminal browser, να το πω έτσι. Προσωπικά πιστεύω ότι για να έχει τον telnet και τον ping εδώ υπάρχει remote code execution. Κάτι άλλο που μπορούμε να δοκιμάσουμε είναι να κάνουμε injection έναν PHP κώδικα. Λοιπόν, θέλουμε να... Θέλω να δημιουργήσω ένα socket ανάμεσα στο συγκεκριμένο σύστημα και το δικό μου. Πάμε πάλι από την αρχή, γιατί και να εκτελέσουμε ένα bin bash. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω πόσοι έχετε, αν κάποιος από εσάς έχει Razer πληκτρολόγιο, και για την ακρίβεια αυτό που έχω εγώ είναι το Black Window, το 2016, το Ultimate. Η γραμματοσειρά τους είναι η χειρότερη που έχω δει, και ειδικά στα στους special χαρακτήρες μπερδεύει πάρα πολύ. Okay. Για να δούμε, πριν το τρέξουμε αυτό θα ανοίξω σε ένα άλλο τερματικό. Θα βάλω τον Netcat να ακούει στην ίδια θύρα. Και για να δούμε. Αλλά τώρα δεν μας επιστρέφει ούτε το PD menu. Κι όμως μας έχει δώσει shell στο σύστημα, οπότε όντως υπάρχει remote code execution στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλω να κρατήσω το κώδικα του shell εδώ, μάλλον το PHP κώδικα μας επιστρέψει το shell, και θέλω να δοκιμάσω και κάτι άλλο που μου σκέφτηκα, που μου ήρθε τώρα βασικά. Edit file, αν μπορώ να γράψω σε ένα αρχείο, να κάνω edit ένα αρχείο, πολύ πιθανό να έχω την ευκαιρία να ανεβάσω και shell απευθείας, το οποίο θα ήταν πολύ γαμάτο.
μας πετάει μέσα στο Vim. Okay, το Vim. Από το Vim υπάρχει τρόπος για να πάρουμε απευθείας cell. Οπότε να κάνουμε δηλαδή το λεγόμενο, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση, cell escape μέσα από το Vim. Ναι, δούλεψε και αυτό. Έχουμε πάρει cell μέσα από το Vim. Αν κάνω exit αυτή τη στιγμή θα με επιστρέψει πάλι στο Vim. Βλέπετε, επειδή επ' ουσίας φορτώνει μέσα στο Vim το cell. Ο τρόπος για να πάρουμε cell μέσα από το Vim είναι να τρέξουμε τον παρακάτω, συγγνώμη, την παρακάτω εντολή Enter και ύστερα cell και είμαστε εντάξει. Άρα, υπάρχουν δύο τρόποι. Αν δουλεύει και η φάση του, αν δουλεύει και το μέσα από το edit, αν μπορώ να ανεβάσω και ένα reversal θα ήταν ένας τρίτος τρόπος. Για να το δοκιμάσουμε. Να πάρω κάπου εδώ, έχω κάπου εδώ έχω ένα cell νομίζω. Δώστε μου μισό λεπτάκι να το βρω. Okay. Ορίστε. Είναι το ίδιο cell που χρησιμοποίησα και στο τελευταίο βίντεο. Το συγκεκριμένο cell μπορεί να το κατεβάσετε από το Pentest Monkey, δεν είναι δικό μου δηλαδή. Θέλω να δοκιμάσω να μπορώ να δω αν μπορώ να γράψω συγκεκριμένη διαδρομή. Δεν με αφήνει. Δεν έχω δικαιώματα να γράψω στο σερβερ. Αν δοκιμάσω άλλη διαδρομή, ας πούμε, είπαμε ο χρήστης Paul είναι μέσα, έχουμε home Paul και cell.php. Λογικά, επειδή ήδη τρέχω το PD menu που τρέχει ως χρήστης Paul, λογικά πρέπει να με αφήσει. Ναι. Και πρέπει να έχει να έχει γραφτεί home Paul cell.php. Θα βάλουμε πάλι το netcat. Αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την πόρτα δεν έτρεχε. 4-4-4-4. Οκ. Δεν ξέρω.
Ναι, δουλεύει, βλέπετε. Τρεις διαδρομές πίσω αν κάνουμε. Δουλεύει και αυτό. Άρα τρεις διαφορετικοί τρόποι για να πάρουμε sell. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Παίξουμε μπάλα από εδώ. Python not found. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Okay. Δεν πειράζει. Να δούμε με τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ubuntu 16.10 σύστημα. Σερβερ. Από εδώ να δούμε τι τρέχει. Τρέχει ένα exim σε όχι ψέματα, δεν είναι ο exim. Πριν όμως είδαμε έναν exim mail server να τρέχει. Μάλιστα. Για να δούμε. Ας ψάξω λίγο για αρχεία που έχουν έχουν το SUID ενεργό, δηλαδή μπορεί ο χρήστης να τρέξει ένα service σαν root. Έχω κάνει λάθος εδώ. Okay, user root permission 4000. Okay, permission denied. Και φορτώνει ακόμα.
Έλεος. Ξέρω τι. Okay. Για να δούμε. Κι όμως ορίστε υπάρχει ένας exim server, ένας exim mail server που τρέχει με το set UID enabled. Αυτό εδώ δεν νομίζω ότι το θέλουμε. Για να κάνουμε ένα. Exim 4,8. Υπάρχει για τη συγκεκριμένη έκδοση ακριβώς δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει όμως για πολύ κοντινή έκδοση που είναι αυτή εδώ. Όχι, με συγχωρείτε, αυτή εδώ. Το συγκεκριμένο script μας λέει ότι μπορούμε να τρέξουμε αρχεία ως root. Δοκιμάσουμε. Πάμε πάλι. Για να το παλιό αρχείο είναι εδώ, okay. root.pm. Πώς λέγεται.
γι' αυτό. Οκ, δεν με αφήνει. Anyway. Λοιπόν... Για πάμε άλλη μία. Και ορίστε. Δούλεψε. Πήραμε... Α, πλέον είμαστε root. Για να δούμε. Και να πάρουμε και το flag. Τέλος. Αυτό ήταν και για αυτό το βίντεο. Λίγο μπέρδεμα, λίγο χάθηκα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και να σας άρεσε και θα τα πούμε σύντομα σε ένα νέο βίντεο. Adiós.